Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από δύο συνθήματα και να πω πως τα καταλαβαίνω εγώ. Για μένα άμεση δημοκρατία παντού σημαίνει ότι η άμεση δημοκρατία επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, στην τροφή, στην εργασία, στην οικονομία. Και το άμεση δημοκρατία τώρα για μένα σημαίνει ότι η άμεση δημοκρατία δεν είναι ένα εργαλείο ή μια διαδικασία που χρησιμοποιείται εργαλειακά, αλλά είναι μια πράξη στο τώρα αυτοθέσμησης των πάντων. Με αυτή την έννοια η ετερονομία, όπως και αν εκφράζεται, δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω στις αυτοθεσμίσεις. Έχοντας τα πει αυτά, που τα θεωρώ βασικά, ας έρθουμε λίγο στο θέμα μας. Φαντάζομαι οι περισσότεροι, ακόμα και αν δεν έχουμε μελετήσει, ας πούμε, κάποιο βιβλίο εισαγωγής στην νομισματική θεωρία, έχουμε μία εικόνα του τι είναι νόμισμα και πώς λειτουργεί αυτό σήμερα. Τι είναι χρήμα και πώς λειτουργεί χρήμα σήμερα. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, το Money as Debt, το χρήμα ως χρέος, που είναι αρκετά αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει. Ξεκινήσαμε σαν κοινωνία χρησιμοποιώντας τον αντιπραγματισμό και στη συνέχεια αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα πολύτιμα μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα κάθε εποχής, τον σίδηρο αρχικά, μετά το χαλκό, το χρυσό, για να καταλήξουμε σε έναν εξελιγμένο αντιπραγματισμό που ήταν ένα νόμισμα βασισμένο στο πολύτιμο μέταλλο. Πέρασε πάρα πολύ καιρός για να φτάσουμε στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε το πρώτο χάρτο νόμισμα, που ήταν βασισμένο, χρήμα βασισμένο στο κύρος του αυτοκράτορα. Σήμερα πια το καθεστωτικό χρήμα είναι βασισμένο στο χρέος και είναι κομμένο και ραμμένο σύμφωνα με τις επιταγές του καπιταλισμού. Παράλληλα, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προσπάθειες και να πληθαίνουν. Οι πρώτες που μπορώ να φέρω στο μυαλό μου ήταν οι προσπάθειες του Γκούσταβ Λαντάουερ, παραπάνω από έναν αιώνα πριν. Αλλά από το 80 και μετά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά εναλλακτικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου που παίρνουν διάφορες μορφές. Μπορούμε να αναφέρουμε το peer-to-peer money, το bitcoin. Κάποια από αυτά μπορεί να εμφανίζονται ως εναλλακτικές προτάσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι υποβοηθητικά του καπιταλισμού. Πολλά τοπικά χρήματα έρχονται να ξεσκαλώσουν σε στιγμή κρίσης τη δυσπραγία μιας τοπικής αγοράς. Το αυτοθεσμισμένο νόμισμα τελικά είναι όπως το θεσμίσεις. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι όλα τα αυτοθεσμισμένα νομίσματα ίδια. Το αυτοθεσμισμένο νόμισμα δεν είναι από μόνο του μία λύση. Μία λύση που μπορεί να ταιριάξει παντού. Μπορεί όμως να είναι εργαλείο μιας άλλης οικονομίας. Και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για εμάς. Μια άλλη οικονομία, δίκαιη. Και μπαίνει το ερώτημα του τι είναι δίκαιο. Σε μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία, δίκαιο είναι αυτό που προκύπτει μέσα από τις συνελεύσεις των ελεύθερων και αυτεξούσιων ανθρώπων. Είναι αυτό του οποίου ο νομιμοποιητικός παράγοντας είναι ο αυτοξούσιος άνθρωπος ως μέλος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ο άνθρωπος όχι ως μέσον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για την ετερονομία ο άνθρωπος αλλά και όλος ο πλανήτης είναι μέσα, είναι αναλώσιμο. Αν τελικά καταφέρουμε να δούμε το χρήμα από μία αθεϊστική και μηδενιστική σκοπιά, εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε
ότι μέσα σε μια άμεση δημοκρατία πιθανόν να μην χρειαζόμαστε νόμισμα. Χρειαζόμαστε ίσως για να μπορούμε να συνεννοηθούμε και για να έχουμε την απαιτούμενη διαφάνεια μια μονάδα μέτρησης, η οποία δεν είναι ανάγκη να είναι και υλική. Ο προβληματισμός για όλα αυτά προκύπτει από τη δικιά μας κοινή εμπειρία, από τις δικές μας ανάγκες. Δεν προκύπτει από κάποια ιδεολογία. Ούτε έχουμε να προτείνουμε την αντιγραφή μιας άλλης πρότασης για ένα εναλλακτικό νόμισμα. Να πούμε εδώ ότι σε αυτό που οραματιζόμαστε πιθανόν να μας κάνουν προσπάθειες όπως το ΤΕΜ, το ΤΕΜ Μαγνησίας. Γιατί δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναθερμάνουμε την τοπική αγορά. Μπορεί να μας κάνει ο Βολός, γιατί ο αναρχοκαπιταλισμός δεν είναι αναρχισμός, είναι εξειδανίκευση του καπιταλισμού. Και ίσως να μας κάνουν και οι τράπεζες χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στις τράπεζες χρόνου. Οι τράπεζες χρόνου είναι μια καλή λύση, διευκολύνει, είναι κατάλληλες για συνελεύσεις γειτονιάς, μπορούν να είναι χρήσιμες για τους ανθρώπους, είναι όμως μια υπεραπλούστευση που πετάει έξω την παραγωγή. Είναι μια υπεραπλούστευση που διευκολύνει την ανταλλαγή υπηρεσιών. Και δεν απαντούν στα προβλήματά μας. Και ποια είναι τα προβλήματά μας? Όπως τα έχουμε βιώσει σε πάρα πολλές συλλογικότητες μέχρι σήμερα, λειτουργούμε με δύο τρόπους. Σε έναν κλειστό πυρήνα λειτουργούμε με τη χαριστικότητα. Δεν μετράει κανείς πόσες μπουκές έφαγε ο άλλος σε μια συλλογική κουζίνα. Από την άλλη μεριά, ακόμα και μέσα στο κίνημα, λειτουργούμε χρησιμοποιώντας το κρατικό νόμισμα. Έτσι συνεχίζουμε ακόμα και εμείς να τροφοδοτούμε το κράτος με ΦΠΑ και να στηρίζουμε την ετερονομία. Έχουμε πήξει από την εμπερωματοποίηση και συχνά από ανθρώπους αγανακτισμένους από αυτό που ζουν ακούμε να προτείνονται λύσεις ότι να κάνουμε αντιπραγματισμό, να πάω στον δίπλα μου να τον βοηθήσω να του κάνω αυτή τη δουλειά και να μου φτιάξει ένα πιάτο φαγί. Πράγματα που ίσως ακούγονται ρομαντικά ή παραπέμπουν σε μια επιστροφή στον πρωταγωνισμό. Αυτό που γεννά τέτοιες σκέψεις, που γεννά τέτοιες προτάσεις, είναι το αδιέξοδο που ζούμε σήμερα. Το αδιέξοδο ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την οικονομία έτσι όπως είναι στημένη από την ίδια την εξουσία. Έτσι καταλήγουμε να ασχολούμαστε με τα κινήματα στον ελεύθερο χρόνο μας. Γιατί κάποιες ώρες την ημέρα πρέπει να εργαστούμε, να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν. Καταλήγουμε να έχουμε αποσπασματική συμμετοχή και αν δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την αποσπασματική συμμετοχή, καταλήγουμε να γινόμαστε ειδικοί της Επανάστασης ή των κινημάτων ή αναρχομπαμπάδες που λέγαμε παλιά. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να ζούμε μέσα στο κίνημα. Θα μπορούσαμε κάθε στιγμή της ζωής μας να είναι επαναστατική πράξη. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε την εργασία μας, τον τρόπο που λειτουργούμε, σε αυτό που πιστεύουμε. Να μην ζούμε αυτό το διχασμό. Εμφανίστηκε στις πλατείες το τελευταίο καιρό ξεκάθαρα ένα έλλειμμα συνολικής προοπτικής. Δεν είχαμε μία συνολική πρόταση. Και αυτό από τη μια μεριά έπαιξε κάποιο ρόλο και στην απομαζικοποίηση του κινήματος των πλατείων και έδωσε
το βήμα σε πολλούς να προτείνουν λανθασμένες μορφές πάλης. Δηλαδή τι, να προτείνουν πάλι σαν λύση τη διαμαρτυρία, τα αιτήματα. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης που ζούμε είναι ότι μέσα στις συλλογικότητες συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν λησταρχική σχέση με αυτές και με το ίδιο το κίνημα. Μπορώ να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει κάποια συλλογικότητα η οποία κάνει δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Είναι κατάληψη. Συνεργάζεται με κάποιους βιοκαλλιεργητές. Τους εξασφαλίζει κάποιες minimum τιμές, δεσμεύεται ότι θα πάρει κάποια προϊόντα και τα προωθεί στη γειτονιά, χωρίς να βγάζει κάποιο κέρδος από αυτό. Στο τέλος του καλοκαιριού, κάποιος από τους καλλιεργητές, που είχε παραπάνω παραγωγή από ό,τι υπολόγιζε, πήρε 200 κιλά ντομάτες και τα πήγε δώρο στη συγκεκριμένη συλλογικότητα, χωρίς να τα χρεώσει. Χαρήκανε και σκεφτήκανε το επόμενο Σαββάτο να κάνουν ένα εργαστήρι Παρασκευής του Ματοπολτού. Και το κάνανε. Μοιράσανε τους τοματοπολτούς και περάσανε και περισσέψανε πολύ. Σκεφτήκανε το επόμενο Σάββατο να κάνουν ένα ανταλλακτικό παζάρι. Και σε αυτό το ανταλλακτικό παζάρι εμφανίστηκε κάποιος που πέταξε πάνω στον πάγκο ένα βιβλιαράκι και πήρε 10 βάζα. Έχουμε όλοι εικόνες από τέτοια πράγματα, εμπειρίες από τέτοια πράγματα. Κανένας δεν του είπε μην το κάνεις, αλλά κάποιοι δαγκώθηκαν. Άλλο παράδειγμα. Υπάρχει συλλογικότητα που οργανώνει μαθήματα γλωσσών. Κάνει μαθήματα ισπανικών, κάνει μαθήματα ελληνικών, σε μετανάστες. Και έχει νοικιάσει έναν χώρο και προσπαθεί να εξασφαλίσει τα έξοδα του ενοικίου, προσπαθεί να τον στηρίσει, να τον καθαρίσει και παρατηρεί ότι έχει μεταβληθεί σε δωρεάν φροντιστήριο ισπανικών. Ειδικά για τα μαθήματα των ελληνικών, συμμετείχαν μετανάστες που όταν όλα τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη συλλογικότητα προσπαθούσαν να κάνουν αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας, τους 300 στην αρχή της χρονιάς, αυτοί που πηγαίναν και πέραν τα δωρεάν μαθήματα, δεν πήγαιναν να κάνουν μια επίσκεψη στο νοσοκομείο το βράδυ, μια βάρδια. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν λησταρχική σχέση με το κίνημα. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, τα οποία είναι προβλήματα που μέχρι τώρα δεν έχουμε κατορθώσει να λύσουμε, θα θέλαμε όμως να τα λύσουμε, προτείνουμε να ξεκινήσει μία διαβούλευση για μία συνεργασία επάνω σε αυτό που ήδη έχουμε, επάνω σε αυτό που ήδη κάνουμε και επάνω σε αυτό που ήδη είμαστε. Με προοπτική την αυτονομία μας, την αυτοτέλειά μας και την αυτοδικία. Με την έννοια ότι οι συνελεύσεις μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για αυτά που ορίζουν οι ίδιες σαν νόμους. Θα μπορούσαμε, χρησιμοποιώντας αυτά που ήδη έχουμε, να δημιουργήσουμε τις ίδιες τις δικές μας τις αντιδομές. Γιατί πειραματικά τις έχουμε στήσει. Τι μας λείπει? Μας λείπει η συνέργεια μεταξύ τους. Μας λείπει το να ξεφύγουν αυτές από το επίπεδο της ευκαιριακής απασχόλησης ή από το επίπεδο του πειράματος και να γίνουν η καθημερινή πραγματικότητά μας. Σήμερα λειτουργούμε μεταξύ μας σε έναν μικρό κύκλο χαριστικότητας και σε έναν πολύ μεγάλο κύκλο που χρησιμοποιούμε το κρατικό χρήμα. Λείπει μία ζώνη από τη μέση, βασισμένη σε μία αυτοθεσμισμένη μονάδα που θα μας επιτρέψει να αποτιμήσουμε αυτά που κάνουμε και να μπορέσουμε να τα κλιμακώσουμε. Και θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, αν και δεν θα ήθελα να το κάνω πολύ συγκεκριμένο, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να πάρει μια άλλη μορφή από τις τοποθετήσεις μετέπειτα. Έχουμε βιοκαλλιεργητές
κολεκτίδες, ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, καταλήψεις, μονοθεματικές συνελεύσεις. Όλοι αυτοί κάνουν πράγματα. Άλλοι ασχολούνται με την τροφή, άλλοι κάνουν εργαστήρια, άλλοι ασχολούνται με το DIY, κάποιοι με την πληροφορική, κάποιοι κάνουν κύκλους αυτομόρφωσης, κάποιοι ασχολούνται με το μητροπολιτικό δίκτυο. Όλα αυτά όμως λειτουργούν αποσπασματικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κοινό τόπο, μία κοινή συμφωνία, ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά το ένα με το άλλο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συνδέσουμε την τροφή, τα εργαστήρια, την πρόταση ακόμα για το αυτόνομο πανεπιστήμιο που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους κύκλους αυτομόρφωσης. Ένα νηπιαγωγείο, ένα τυπογραφείο, όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να παίξουν μαζί. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, θα μπορούσαν. Αρκεί να υπάρξει μεταξύ μας μια βασική συμφωνία. Θα μπορούσαν γιατί έχουμε σήμερα τα εργαλεία. Τα εργαλεία όμως είναι το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης και δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ σε αυτά. Ας τα αφήσουμε για το τέλος, για το τι έχουμε, πώς είναι στημένο, τι θα μπορούσε να κάνει. Αν μπορέσουμε να έχουμε μία ελάχιστη συμφωνία επάνω σε μία σαφή και ρητή αντικαπιταλιστική, αντιεξουσιαστική, αντικομματική, αντικοινοβουλευτική και τελικά αντικρατική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε πει πόσες φορές μεταξύ μας για την απομεγένθηση, για την μείωση των ωρών εργασίας, τον αποκλεισμό της σπανιότητας και του τόκου, για την κοινωνική δικαιοσύνη, και για κολεκτίβες εργασίας που μπορεί να ανήκουν στο κίνημα και να είναι ανοιχτές και διαφανείς, αν κάνουμε αυτή τη μίνιμουμ συμφωνία, έχουμε σήμερα τους τρόπους να το προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είναι μία πρόταση για έναν γιοταχή παράδεισο, για μία κουμούνα ή για μία λύση για την κρίση, αλλά για ένα απτό και εφικτό παράδειγμα, έτσι ώστε οι οπτικοί μας και οι επιθυμίες μας να γίνουν μία αυτοαπελευθερωτική πράξη. Τα αιτήματα και τον διάλογο που νομιμοποιεί την εξουσία μπορούμε να τα αφήσουμε στους άλλους.